νέα παιδιά διαπρέπουν στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς. Ελάχιστες από αυτές τις επιτυχίες γνωρίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα προβάλλουν από ελάχιστα έως καθόλου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει το πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Vocal Expo, International Vocal Festival 2016. Είναι ένας διαγωνισμός σύνθεσης χοροδιακής μουσικής με 127 συμμετοχές. Έχουμε κοντά μας λοιπόν σήμερα τον κύριο Αντώνη Ανέστη, να τον καλησπερίσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων της Euro Τηλεόρασης. Κύριε Ανέστη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Έχετε πάρει λοιπόν το πρώτο βραβείο σε έναν διαγωνισμό που είναι παγκόσμιος. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώθηκε από το Φιλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού στα πλαίσια, όπως είπατε, του χοροδιακού φεστιβάλ Vocal Expo. Είχε 127 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Είναι διετής διαγωνισμός, δεν διοργανώνεται ετήσια. Και όπως από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, οι περισσότεροι νέοι συνθέτες προσπαθούν να βρουν τρόπους να προβάλλουν τα έργα τους και να έχουν εκτέλεση ενός έργου χοροδιακής ή ορχιστρικής μουσικής μέσα από διαγωνισμούς και για το χρηματικό έπαθλο, το οποίο πολλές φορές, ας πούμε, βοηθάει στο να μπορέσεις να κάνεις κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Είναι τέλος πάντων μία ανάσα. Ο διαγωνισμός λοιπόν διοργανώθηκε από τις 5 μέχρι τις 11 Ιουνίου. Και το βραβείο δόθηκε στις 5 έκτου. Ναι, το βραβείο μαζί με τα υπόλοιπα έργα που βραβεύτηκαν, ας πούμε, που επέλεξαν να παιχτούν, ήταν στα πλαίσια του opening concert, ας πούμε. Το έργο, τέλος πάντων, το κονσέρτο με το οποίο άνοιξε το φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες ήταν από όλο τον κόσμο. Νομίζω πως οι υπόλοιποι βραβευθέντες ήταν κατά βάση από Ευρώπη, χωρίς όμως να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Μέσα από το ίντερνετ μαθαίνουμε πλέον για αυτά εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο, αν θέλετε, ενδιαφέρον ώστε να μπορούμε μέσα από το κράτος ή μέσα από... Δεν υπήρχε συμμετοχή. Δεν υπάρχει σε αυτούς διαγωνισμούς συμμετοχή του κράτους. Του ελληνικού κράτους. Του ελληνικού, ναι. Δεν νομίζω ότι όφιλε στην προκειμένη το ελληνικό κράτος να ενημερώνει για τέτοιου τύπου διαγωνισμούς. Ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ. Δηλαδή, υποθέτω, πιθανολογώ, πως 10-15 χρόνια πριν, που ακόμη το ίντερνετ ήταν σε μια κατάσταση, ας πούμε, πιο πρώιμη και ήταν, ναι, τα πράγματα, τι να πω, πιο δύσκολο η ενημέρωση, ναι, για τέτοιου είδους διαγωνισμούς και φεστιβάλ. Θεωρώ πως τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολο στο να μπορέσουν να δρομολογηθούν. Μάλιστα, κύριε Ανέστη, έχετε γράψει ένα έργο για μεικτή χοροδία και τρεις εκτελεστές. Ναι. Λέγεται «Επίκλησης» και έχετε εμπνευστεί από την επίκληση στη Μούσα από τους αρχικούς στίχους της Οδύσσειας του Ομήρου για αυτό το έργο. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πότε γράφηκε αυτό το έργο, πώς εμπνευστήκατε γι' αυτό? Το ενδιαφέρον με τη χοροδιακή μουσική, γενικώς με τη μουσική που περιλαμβάνει στίχους, είναι ότι πρέπει να έχεις τα δικαιώματα. Εγώ ενημερώθηκα λοιπόν για το διαγωνισμό μέσα από το ίντερνετ, όπως είπα και πριν, και φυσικά οι άνθρωποι που διοργάνουν το διαγωνισμό διευκρινίζουν πως πρέπει να έχετε τα δικαιώματα ή να είναι κάποιο κείμενο χωρίς δικαιώματα. Ναι. Αρχικά είχα σκέψει για κάποια άλλα ποίηματα πιθανότητα και τέτοια, όταν έμαθα για το διαγωνισμό, αλλά κατέληξα στην Οδύσσεια και γιατί μου άρεσε η ιδέα του να προσεγγίσω τον Όμηρο έστω σε αυτό το μικρό κομμάτι, ναι, και προσθέτως γιατί δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά στα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν πια, είναι free domain, είναι ελεύθερο το κείμενο, και επέλεξα να χρησιμοποιήσω τρεις γλώσσες. Δηλαδή, οι Φιλανδοί τραγουδιστές των χοροδιών κλήθηκαν να τραγουδήσουν σε αρχαία ελληνικά, λατινικά και αγγλικά. Τι λέτε? Ήτανε τρίγλωσσο ουσιαστικά το έργο. Τέλος πάντων, ήταν μια ιδέα που έχω πάρει από κάποιο άλλο έργο που άκουσα. Τη βρήκα, ναι, πολύ ενδιαφέρουσα και την εστερνίστηκα. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητα το να έχω εμπνευστεί από κάτι. Με ενδιέφερε σαν κείμενο,
έτυχε εκείνη την περίοδο να διαβάζω κάτι σχετικά με τον Όμηρο. Ναι. Και απλώς έκανα τη σκέψη πώς θα μπορέσω αυτό εδώ πέρα να το συνδυάσω. Δεν είχα πρόβλημα με τα δικαιώματα και κατέληξα εκεί. Πώς νιώσατε δίνοντας παρόν σε ένα τέτοιο φεστιβάλ? Καταρχήν, να ρωτήσω, ήσασταν εκεί όταν... Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Πήρατε πρώτο βραβείο και δεν ήσασταν εκεί. Ναι, και ήμουνα και από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, ας πούμε, από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, ήμουν ο μόνος που απήχε. Απήχε σε εισαγωγικά, φυσικά. Ναι, εννοείται, η παρουσία σας εκεί. Ναι, ήμουν ο μόνος που δεν βρισκόταν εκεί. Λόγοι. Λόγοι εργασιακοί, πρωτίστως, και οικονομικοί, αν θέλετε, δευτερευόντως. Φυσικά, και είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Οικονομικοί λόγοι. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη μουσική, κύριε Ανέστη? Με τη μουσική ξεκίνησα, όπως όλα τα παιδιά, κάποια στιγμή λοιπόν με ξεκίνησαν οι γονείς μου. Μουσική την οποία μετά από κάποια χρόνια την άφησα εγώ, γιατί δεν με ενδιέφερε. Κάπου στο γυμνάσιο πέρασα. Δεν σας ενδιέφερε η μουσική και έχετε πάρει τέτοιο βραβείο? Δεν με ενδιέφερε να ασχοληθώ, γιατί περνούσα μια, ας πούμε, λίγο ανήσυχη εφηβεία. Όπου είχαμε στραφεί η παρέα μου και εγώ σε μια κατάσταση λίγο ροκ, λίγο μαύρα ρούχα, λίγο να είμαστε πιο, ναι, αν θέλετε, κάπως αναρχικοί, τέλος πάντων. Ζούσαμε με την εφηβεία μας. Με την εφηβεία, ναι. Ναι, όπου άφησα τη μουσική με την έννοια των σπουδών ή οτιδήποτε, συνέχισα να ακούω φυσικά πράγματα. Mm-hmm. Πιάνο είχα ξεκινήσει και επέλεξα μόνος μου κάποια στιγμή στα 13-14 να μάθω μπουζούκι. Καμία σχέση με την κλασική μουσική, με τη χοροδιακή, όμως είναι... Για πείτε μας γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, και μέσω ενός συγγενικού προσώπου, ο οποίος ασχολιότανε λίγο με τη λαϊκή μουσική, λίγο κάποια οργανάκια παίζει και αυτά, πήρα το θάρρος, πήγα τον έπιασε, του λέω, με ενδιαφέρει να κάνω αυτό το πράγμα, ξεκίνησα να παίζω μπουζούκι μόνος μου, πήγα μετά και σε ένα καθηγητή, συνέχισα έτσι και μεγάλος πια αποφάσισα να ξανασχοληθώ με την λόγη, αν θέλετε, μουσική. Να πάω να σπουδάσω. Γι' αυτό δηλαδή, και έγινε απόλυτα συνειδητό. Έγινε απόλυτα συνειδητό το να σπουδάσετε. Ελπίζω να είναι απόλυτα συνειδητό. Δηλαδή είχα τελειώσει το λύκειο όταν άρχισα ουσιαστικά να ασχολούμαι σοβαρά με τη μουσική. Ξεκίνησα κανονικά τις σπουδές, αρμονία, θεωρία, οτιδήποτε, ναι, τέλος πάντων υπήρχε στον κλάδο αυτό, και συνέχισα στη σύνθεση με καθηγητή τον Θόδωρο Αντωνίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουλγών. Μάλιστα. Και θεωρώ πως αυτή τη στιγμή, εκτός από καλός δάσκαλος, είναι και από τα σημαντικότερα κεφάλαια που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Στον τομέα της τέχνης γενικώς, όχι μόνο της μουσικής. Είναι πολύ ευχάριστο που μιλάτε έτσι για τον καθηγητή σας με τέτοια εκτίμηση. Θεωρώ πως όταν ένας καθηγητής μπορεί να βγάλει, αν θέλετε, ένα καλό εαυτό από τους σπουδαστές του και προσφέρει αφιδόλευτα οτιδήποτε έχει να δώσει σε τομέα γνωσιακό, παντού. Θεωρώ πως εκεί είναι το μεγάλο κέρδος, δηλαδή διαμορφώνεις χαρακτήρες πρωτίστως όταν είσαι καθηγητής και δευτερευόντως έρχονται οι γνώσεις. Τις γνώσεις μπορείς να τις πάρεις να μαθείς και μόνος σου. Ναι. Το θέμα είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα που έχεις επιλέξει για καθοδηγητή εντός εισαγωγικών, ναι, ναι, καθοδηγητή χωρίς εισαγωγικά μάλλον, με συγχωρείτε. Πώς αυτός εδώ πέρα μπορεί να βγάλει τον εαυτό σου παρά έξω, να σου δείξει ποιος είσαι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είμαι τυχερός που είχα καθηγητή τον Θόδωρο Αντωνίου. Πολύ ωραίο αυτό που ακούμε. Κύριε Ανέστη, είπατε ότι, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα του φεστιβάλ. Παρακαλώ. Είπατε ότι δεν ήσασταν παρόν στη διοργάνωση. Ναι. Όταν μάθατε ότι πήρατε το πρώτο βραβείο, πού βρισκόσασταν, πώς αντιδράσατε, τι έγινε με το περιβάλλον σας? Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε τα συναισθήματά σας? Καταρχάς, να διευκρινίσω, ναι, κάτι. Ενημερώθηκα ένα μήνα περίπου πριν τη βράβευση ότι είμαι στους φιναλίστ και ότι θα παρουσιαστεί το έργο μου. Α, μάλιστα. Είχε γίνει Δεν ξέραμε όμως τι θέση παίρνει. Ναι. Δεν ξέραμε τις λεπτομέρειες. Ούτε, ναι, αυτοί όμως τις ήξεραν. Δηλαδή, βραβεύτηκε μετά τη συναυλία. Όλα τα έργα πήραν βραβείο, πήραν τη θέση τους μετά τη συναυλία. Ήξερα τέλος πάντων ότι θα παιχτεί το έργο μου Κυριακή 5 Ιουνίου στο ΤΑΔΕ Φεστιβάλ. Μετά από
τη βράβευ μετά από τη συναυλία, στην οποία δεν μπόρεσα να παραστώ, θα εξηγήσω τους λόγους μετά. Ναι. Με ενημερώσαμε ένα mail ότι τέλος πάντων βραβευτήκατε, πήρατε το πρώτο βραβείο και αυτά. Έτυχε εκείνη τη στιγμή, ήμουν στη δουλειά. Ήταν Κυριακή, παίζω σε ένα μαγαζί μπουζούκι. Και... Α, δηλαδή για βιοποριστικούς λόγους. Έπρεπε να βρίσκομαι στο μαγαζί. Μάλιστα. Και βιοποριστικούς σε συνάρτηση με οικονομικούς. Ναι, παίρνουμε δηλαδή βραβείο σε μεικτή χοροδιακή σύνθεση και παίζουμε μπουζούκι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γιατί δεν είναι το θέμα εν τέλει η βράβευση. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και είναι λογικό από μία άποψη. Κανένας δεν ενδιαφέρεται αν εκείνη τη στιγμή ο υπάλληλός του μπορεί να βραβεύτηκε ή οτιδήποτε τέτοιο. Τους ενδιαφέρει να γίνει η δική τους δουλειά. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι έπαιζα εκείνη τη στιγμή, νομίζω Μιτσάκι, χωρίς να είμαι σίγουρος όμως. Όπου, ξέρετε, με τα κινητά τα έχουμε ακουμπισμένα όλοι δίπλα, είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Και με το που έγινε, τέλος πάντων, με το που μου ήρθε το mail, φάνηκε η ανακοίνωση στην οθόνη του κινητού, που εγώ έριξα μια κλεφτή ματιά, κοίταξα, είδα την ανακοίνωση. Ναι. Και μετά αισθανόμουν. Γελούσα, δεν ξέρω. Χαμογελούσα. Ναι. Αναμενόμενο φαντάζομαι ότι είναι. Φυσικά. Τις λεπτομέρειες πόσες ήταν οι συμμετοχές. Το αν πήγε καλά η εκτέλεση του έργου μου και αυτά, τα διάβασα μετά που κατάφερα να ανοίξω το mail. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα παραπάνω και τη στιγμή, πρέπει να τελειώσω το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχετε... Α, με συγχωρείτε, ναι, ναι. Να συμπληρώσω για το οικονομικό που είπα. Ναι, ναι. Και αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον γενικώς για την κατάσταση που αντιμετωπίζονται τα πολιτιστικά δρόμενα στη χώρα. Έρχεται ένας οποιοσδήποτε νέος συνθέτης, νέος δημιουργός, κερδίζει, διακρίνεται, όχι κερδίζει, διακρίνεται σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Είτε ως πρώτος, είτε ως δεύτερος, τρίτος, φιναλίστη, δεν έχει σημασία. Ναι. Εκείνη τη στιγμή είναι μια προβολή για τη χώρα. Για τη χώρα, φυσικά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το προσωπικό κομμάτι, είναι μια προβολή για τη χώρα. Ακούγεται η Ελλάδα. Μπράβο. Η Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο. Πέρα από τα οικονομικά της προβλήματα, που είναι δικαιολογημένο σε έναν βαθμό, αλλά νομίζω πως έτσι όπως έχουμε παραγωνίσει τα πολιτιστικά, δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες να ανακάμψει κάτι. Δηλαδή. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάπου η τέχνη μέσα. Έστειλα εγώ όταν έμαθα για το ότι θα παιχτεί το έργο μου, ένα μήνα πριν που σας έλεγα. Επειδή τα εισιτήρια για να καλύψω το κόστος να πάω στη Φιλανδία, να μείνω εκεί πέρα τον καιρό που χρειάζεται, να. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να υποστηρίξω. Ναι, δυσβάστακτο. Ναι. Ενημέρωσα λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα email και τους είπα: διακρίνομαι στον τάδε διαγωνισμό, δεν ξέρω τι θέση και αυτά. Και ζητάω από το Υπουργείο Πολιτισμού να με καλύψει, ώστε να μπορέσω να παραστώ. Ουσιαστικά εκπροσώπηση της χώρας μου είναι, σε ένα καλλιτεχνικό κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, φυσικά όσο απαντήσαν σε εσάς, απάντησαν και σε μένα. Ούτε απάντηση πήρατε. Δεν έχω πάρει απάντηση, όχι. Αλλά δεν περίμενα να έχω πάρει κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Απλώς θεώρησα κατά κάποιο τρόπο υποχρέωσή μου να το κάνω. Μήπως και. Και πολύ καλά μήπως κάνατε. Και. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση θα μπορούσα να είχα πάρει άδεια από την δουλειά, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Φυσικά. Ήταν υποχρεωτικό μεν να βρίσκομαι, αλλά θα μπορούσε να έχει πάει ένας αντικαταστάτης για κάποιες μέρες, στον εγώ να είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Και αυτό δεν είναι προσωπικό παράπονο. Πιστεύω ότι εκφράζει μεγάλη κατηγορία. Έτσι. Πώς το λένε, συναδέλφων, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται, κυρίως λόγω οικονομικών. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Το έχουμε δει άπειρες φορές αυτό να διαδραματίζεται. Δυστυχώς η Ελλάδα θάβει τα παιδιά της, παιδιά ταλαντούχα, παιδιά με γνώσεις σε διάφορους τομείς, είτε αυτή είναι η μουσική, είτε είναι οι διαγωνισμοί γνώσεων, μαθηματικών, νομικής, όπως είδαμε τις προάλλες να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κύριε Ανέστη, τα σχέδιά σας για το μέλλον. Τα σχέδιά μου για το μέλλον. Εγώ έζησα 2 χρόνια στο Λονδίνο, όπου θέλησα, ας πούμε, να κάνω μια προσπάθεια, να δω πώς θα μπορούσαν να δρομολογηθούν εκεί κάποια πράγματα. Διαπίστωσα μένω ότι αυτό που λέμε οι πολλοί, ότι είναι πιο αξιοκρατική η κατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα σε σχέση με το πώς είναι στην Ελλάδα, ισχύει, αλλά παραμένει ένα σκέλος που λέει πως πρέπει να έχεις κάποιες γνωριμίες για να μπορέσεις να προωθηθείς. Δεν αρκεί ένα δυνατό βιογραφικό. Είτε το βιογραφικό αυτό περιλαμβάνει βραβεύσεις, είτε περιλαμβάνει σπουδές, τα περιλαμβάνει όλα μαζί. Δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται να έχεις κάποιες γνωριμίες. Αυτά όσον αφορά στον ανθρωπιστικό τομέα και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Έχω φίλους οι οποίοι είναι πολιτικοί, μηχανικοί, βιολόγοι κτλ. Μια χαρά αυτοί δρομολογούνται επειδή υπάρχει χρηματοδότηση από πίσω. Για τις ανθρωπιστικές επιστήμες τα πράγματα είναι λίγο πιο
άβολα αν θέλετε. Αποφάσισα λοιπόν να γυρίσω στην Ελλάδα και να δώσω ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό μου, να δω τι μπορώ να κάνω εδώ. Γράφω μουσική για θέατρα, παράλληλα δηλαδή με το παίζιν, για βιοποριστικούς λόγους, και είναι και ένας τομέας που με ενδιέφερε εξ αρχής, η θεατρική μουσική. Ναι. Και αυτό που είπα μόλις πριν, δίνω ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό μου να δω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να μπορέσω να αναδείξω τη δουλειά μου και να έχω μια αξιοπρεπή ζωή. Γιατί δεν είναι επιλογή μου σίγουρα να παίζω σε νυχτερινά μαγαζιά για το προστοζή μουσικές οι οποίες είναι ξένες προς τα εμένα. Και δεν μιλάω φυσικά για τα τραγούδια, τα λαϊκά που επέλεξα εγώ ή τα ρομπέτικο που επέλεξα εγώ. Μιλάω για μια άλλη κατηγορία λαϊκών τραγουδιών. Ναι. Κύριε Ανέστη, θεωρείτε ότι πολλά άτομα στο χώρο σας έχουν αδικηθεί από τις μουσικές που έχουν επιλέξει να γράψουν, να συνθέσουν, να τραγουδήσουν, να μελοποιήσουν? Αν έχουν αδικηθεί, εννοείται από το κράτος, ας ναι, πούμε. Από το κράτος, από το κοινό, από... Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τη λόγια μουσική, ναι, στην Ελλάδα έχουμε ένα ακόμη προβληματάκι. Είμαστε απαίδευτοι. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μας πασάρει, χωρίς παρεξήγηση φυσικά, καθόλου, ότι μας παρουσιάζει τέλος πάντων η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, παρατηρούμε ότι γίνεται μια τεράστια διαφημιστική καμπάνια η οποία αφορά στους τραγουδιστές που πλέον χαρακτηρίζονται έντεχνοι, στους λαϊκούς τραγουδιστές της εποχής, και δεν υπάρχει φυσικά αναφορά παρά μόνο σε εξειδικευμένα περιοδικά και site. Ναι. Σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Σε ό,τι αφορά στη λόγια μουσική. Ναι. Η διαφορά μας, και αυτό το άκουγα από τον Αντωνίου και απλώς το μεταφέρω, εγώ δεν το έχω βιώσει, αλλά η διαφορά μας είναι πως στη Γερμανία, ας πούμε, αντίστοιχα υπάρχει λαϊκή μουσική, αυτό που έχουν ως folk μουσική πια, mm-hmm, αλλά έχουν χίλιες χοροδίες, άλλες 100 ορχήστρες, και υπάρχει δυνατότητα να επιλέξει. Ο νέος δηλαδή δεν είναι εγκλωβισμένος στο να πείθει ότι θα ακούσω τον Α ή τον Β, αλλά μπορεί να επιλέξει. Η έλλειψη επιλογών αυτή τη στιγμή είναι που διαμορφώνει χαρακτήρες και, αν θέλετε, πολιτιστικές συνειδήσεις. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε. Κύριε Ανέστη, πού μπορεί κάποιος να ακούσει το κομμάτι σας, τη σύνθεσή σας? Για την ώρα δεν μπορεί. Είναι ακόμη νωρίς. Μπορεί βασικά. Υπάρχει ένα site της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας, το οποίο αναμεταδίδει ολόκληρη τη συναυλία, το opening concert που είχε γίνει. Και μέχρι τότε τα δικαιώματα όλων των έργων που παρουσιάστηκαν τα έχει η Φιλανδική Ραδιοφωνία. Ναι. Όταν τελειώσει το broadcasting, θα πάρει ο κάθε συνθέτης το έργο του και μπορεί να επιλέξει αν θα το ανεβάσει στο YouTube ή σε κάποιο άλλο. Εύχομαι αυτό να γίνει κανάλι γρήγορα για να σας απολαύσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχόμαστε κάθε καλή επιτυχία στη συνέχεια την επαγγελματική σας σε αυτό το κομμάτι. Θερμά συγχαρητήρια. Να είστε καλά, και ό,τι το καλύτερο στην πορεία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και εγώ.